Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή Σαρακοστή να έχετε και ένα τριήμερο πέρασε, ελπίζω να περάσατε όλοι καλά, είμαστε εμείς εδώ, θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 7 παρα 10 με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, θα έχουμε βέβαια και εικόνες από το τριήμερο, όμως υπάρχουν και άλλα θέματα έτσι, που μπαίνουν στο επίκεντρο, βέβαια εσείς μπορείτε να παρεμβαίνετε σε αυτήν την εκπομπή στέλνοντας τα δικά σας μηνύματα στο email που βλέπετε στην οθόνη σας, μπορείτε να στείλετε όμορφες φωτογραφίες από δικές σας στιγμές που θέλετε να μοιραστούμε μαζί. Επίσης, μπορείτε να στείλετε και φωτογραφίες που αποτυπώνουν κάποιο πρόβλημα που θέλετε να το ψάξουμε λίγο περισσότερο και γιατί όχι να δώσουμε και λύσεις. Είμαστε εδώ λοιπόν να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά και να σας τα παρουσιάσουμε. Έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα είναι η Καλαμάτα με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες για την υπόθεση του κλιματικού της συμβολέου που οι πληροφορίες αναφέρουν πως αξιολογήθηκε θετικά. Από την άλλη βέβαια θετικά είναι τα μηνύματα από την κίνηση του τριημέρου ενώ ακολουθεί ένα ακόμη που και σε αυτό υπάρχουν οι εκτιμήσεις για μια αντίστοιχη απόδοση. Η εικόνα αυτή των χιλιάδων επισκεπτών αποτέλεσε μια θετική παρένθεση στις αρκετές δυσκολίες της περίοδου αυτής και για μια σημαντική έτσι τόνωση της τοπικής οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως με το θέμα που είπαμε νωρίτερα και έχει να κάνει με το κλιματικό συμβόλαιο, με την πιστοποίηση, αναμένεται να επιστρέψει από τις Βρυξέλλες η αποστολή του Δήμου Καλαμάτας, καθώς εκεί σε ειδική τελετή πρόκειται να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κλιματικού της συμβολαίου. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση και τις οριστικές μελέτες, με πολλές να είναι οι προοπτικές που δημιουργούνται. Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί η αποστολή του Δήμου Καλαμάτας με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο για να παραστεί σε ειδική τελετή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν αναμονή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του κλιματικού συμβολίου της Καλαμάτας και της απονομής του τίτλου πιστοποίησης. Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, από την 5η το μεσημέρι, με την ολοκλήρωση της ειδικής τελετής, η Καλαμάτα θα ανήκει σε ευρωπαϊκές πόλεις όπου έχουν λάβει επίσημα την πιστοποίηση, το label, ανοίγοντας έτσι το δρόμο πλέον των οριστικών μελετών και της υλοποίησης του κλιματικού μας συμβολαίου. Οι εξελίξεις φαντάζουν ιδιαίτερα θετικές για την πόλη της Καλαμάτας το ίδιο και οι προοπτικές που ανοίγονται μέσα από την εφαρμογή του κλιματικού συμβολαίου. Ότι οι προοπτικές που ανοίγονται για την Καλαμάτα είναι πολλές, μέσα από τη συμμετοχή μας στο Mission, προοπτικές που αφορούν το μέλλον της πόλης μας. Εν αναμονή λοιπόν των σπουδαίων ανακοινώσεων σε 2 μέρες, θέλω να ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά μου όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη αυτή τη δουλειά που έγινε τα 2,5 χρόνια που πέρασαν. Και είναι μια κοινή προσπάθεια 2,5 ετών με την Καλαμάτα να επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε σε αναμονή της απόδοσης του τίτλου του Mission Label, όπως λέγεται, ο οποίος τίτλος επιβραβεύει την συμμετοχή όλων των φορέων, των πανεπιστημίων, των εταιριών και της κοινωνίας των πολιτών της πόλης, επιβραβεύει την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής με επικεφαλής τον Δήμαρχό μας Θανάση Βασιλόπουλο, αλλά και όλους εμάς που το 2019 πιστέψαμε ότι και όραμα διαθέτουμε για την πόλη και την ικανότητα να το υλοποιήσουμε. Επιβραβεύει και την προσπάθεια όλων όσων άοκνα για 2 χρόνια εργάστηκαν και αφιέρωσαν υπέρμετρο χρόνο έτσι ώστε η πόλη να ενταχθεί στο δίκτυο των 100 πόλεων και στη συνέχεια των 100 ευρωπαϊκών πόλεων της Αποστολής για την κλιματική ιδιωτερότητα και στη συνέχεια να συνταχθεί ένα κλιματικό συμβόλαιο το οποίο μέχρι τώρα από τα μηνύματα έχει αξιολογηθεί θετικά. Ένα λοιπόν ολοκληρωμένο πλάνο δράσης που περιλάμβανε 77 δράσεις που συγκροτούν 16 χαρτοφυλάκια ομαδοποιημένα σε 4 σενάρια ή διαδρομές μετασχηματισμού ιεραρχημένες σε πλάνα υλοποίησης και με χρονική αναφορά. Αξίζεται να σημειώσουμε ότι ο προϋπολογισμός του κλιματικού συμβολαίου
ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και εφόσον υλοποιηθεί θα μειώσει τις εκπομπές σε ποστό πάνω από 80%. Για να έρθουμε στο ζήτημα του τριημέρου, γιατί ήταν ένα δυνατό πραγματικά τριήμερο και για τη Μεσσηνία. Αρκετοί ήταν αυτοί που επισκέφτηκαν το νομό μας για να περάσουν το τριήμερο. Και βέβαια όλο αυτό αποτελεί μια τονωτική ένεση οικονομική για τους επαγγελματίες της περιοχής. Ένα δυνατό τριήμερο ήταν αυτό που μας πέρασε με τις ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και τα τουριστικά καταλήμματα να δέχονται κρατήσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή, με τον εγχώριο τουρισμό να ζεσταίνει την αγορά εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου. Ένα ευχάριστο τριήμερο. Μέχρι και τελευταία στιγμή στις ρεσεψιόν χτυπούσαν τα τηλέφωνα και υπήρχε ζήτηση για διαμονή από επισκέπτες της πόλης μας. Η τάση φαίνεται να παραμένει και για το αμέσως επόμενο τριήμερο που έρχεται στις 25 Μαρτίου και ελπίζουμε να είναι και ένα σηματορός για τη φετινή θερινή περίοδο. Τα δύο τριήμερα, από ό,τι φαίνεται, δίνουν μια σημαντική τονωτική ένεση. Καλά πήγε το τριήμερο. Γενικά, συνεχίζουν και πηγαίνουν καλά τα τριήμερα όλα στη Μεσσηνία. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν κάνουμε πράγματα, προσελκύουμε και κόσμο. Πρέπει να στοχεύουμε σε τι κόσμο πλέον θέλουμε, να μην κοιτάμε απλά να έχουμε κόσμο, να μην κοιτάμε μόνο νούμερα το πόσους έχουμε, αλλά να είναι λίγο πιο ποιοτικό αυτό το πράγμα. Η όλη καλή για τα δεδομένα της εποχής κίνηση είχε και την αντίστοιχη αναφορά στα δρομολόγια του υπεραστικού κτέλου Μεσσηνίας. Ήταν ένα τριήμερο το οποίο ευνόησε όλη την τοπική οικονομία, όλους τους επαγγελματίες, κάτι που αφορά και εμάς. Υπήρξε μια αυξημένη επιβατική κίνηση για το τριήμερο και ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν για να επιστρέψουν στις πόλεις από τις οποίες ήρθαν. Αρκετά τα εκτακτοδρομολογία. Ναι, κυρίως από την περιοχή της Αθήνας προς την Καλαμάτα, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, και είχαμε και κάποια έκτακτα από την Καλαμάτα προς την Πάτρα. Και αντίστροφα για τις περιοχές αυτές, εχθές και σήμερα. Καλή αναμένεται η κίνηση και το επόμενο τριήμερο, ενώ για τα ξενοδοχεία τα μηνύματα είναι θετικά και στο μέτωπο του σχολικού τουρισμού. Το πρώτο διάστημα που θα κινηθούμε θα είναι οπωσδήποτε οι σχολικές εκδρομές. Θα είναι το τριήμερο του Πάσχα, το οποίο επεκτείνεται κατά μία ακόμα ημέρα, μιας και μεταφέρθηκε η αργία της Πρωτομαχιάς για τις 7 Μαΐου. Οπότε είναι κάτι που μας βοηθάει και ενισχύει τις πληρότητες στα ξενοδοχεία. Ελπίζουμε και ο καιρός να βοηθήσει οπωσδήποτε, διότι αυτά τα τριήμερα είναι και γενικά ο κόσμος αποφασίζει, οι επισκέπτες αποφασίζουν τελευταία στιγμή δεδομένου του καιρού πάντα. Έχουμε κυρίως τουρισμό από Αθήνα, επισκέπτες από Αθήνα. Σε 2-2,5 ώρες είναι εδώ, οπότε θα αποφασίσουν μερικές ημέρες πριν, αφού δούνε πώς πάει ο καιρός για να έρθουν. Οπότε έχουμε τον παράγοντα κρατήσουν τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα έχουμε το σχολικό τουρισμό, ο οποίος δείχνει να επανακάμπτει και να επανακάμπτει δυνατά. Οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης στέκονται ιδιαίτερα στο θετικό πρόσημο που αφήνουν οι συνεργασίες. Σε σωστή κατεύθυνση κινείται, νομίζω, όλη αυτή η συνεργασία και η διάθεση που υπάρχει από φορείς, από επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα και κάποιους καρπούς και αρχίζουμε και εμείς να γευόμαστε. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από ανησυχητικά, παρά την αποτύπωση των αριθμών, είναι τα στοιχεία σε ό,τι αφορά στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Μπορεί ο διοικητής να θεωρεί ότι ένας στους 4 πολίτες της χώρα μας είναι φτωχός, στην πραγματικότητα όμως αναδεικνύεται ότι 7 στους 10 πολίτες που ζουν στην Ελλάδα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες διαβίωσής τους και θεωρούν ότι δεν απολαμβάνουν κοινωνική και οικονομική ευημερία. Παρά τη μείωση του ποσοστού των ατόμων που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας, το όριο του 2022 είναι χαμηλότερο κατά 13% σε σχέση με το 2011, στον καιρό της κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελιστάτ, το ποσοστό των ατόμων που διαβιούν στο όριο της φτώχειας στη χώρα μας μειώθηκε από το 32,4% το 2015 στο 26,3% το 2022. Παράλληλα, ο δείκτης άνισης κατανομής του εισοδήματος μειώθηκε από το 33,5% που ήταν το 2011 και 34,5% που ήταν το 2014 στο 31,4% το 2022, με ένα παράδοξο. Ο συγκεκριμένος δείκτης ανισότητας να θέλει το 2011 το όριο της φτώχειας να είναι υψηλότερο κατά 13% σε σχέση με το 2022, όταν ήταν χαμηλότερος κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κατώτατος μισθός του 2011 ήταν 750 ευρώ μεικτά και ο μέσος συνολικός μισθός ήταν 1.453 ευρώ μεικτά, ενώ το 2022 ήταν 750 ευρώ μεικτά και ο συνολικός μέσος μισθός 1.176 ευρώ. Δηλαδή, η γενικευμένη μείωση των εισοδημάτων του πληθυσμού της χώρας μας οδήγησε σε βελτίωση του δίκτυα ανισότητας και τη γενικότερη μείωση του επίπεδου διαβίωσης των πολιτών και της γενικευμένης φτώχειας, ευνοώντας τον δίκτυο αυτό. Από τα στοιχεία, αναδεικνύεται με τον πιο έπληπτο τρόπο ότι η παρατηρούμενη σχετική μείωση της φτώχειας και της ανισότητας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
που παραδόξως ευνοήθηκαν μεθοδολογικά από τη γενική μείωση των εισοδημάτων στη χώρα μας, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα του 2010, όπου το ποσοστό των ατόμων στο όριο της στόχιας ήταν 21,4% και το όριο της στόχιας ήταν κατά 13% υψηλότερο από αυτό του 2022. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι από την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat και από τη σύγκριση του επίπεδου της στόχιας στην Ελλάδα με αυτό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι το ποσοστό 26,3% των ατόμων στο όριο της στόχιας είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χαμηλότερο μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Επίσης, το ποσοστό των ατόμων που διαβιώνουν σε αυτό το όριο υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό του μέσου όρου των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 21,8%. Με λίγα λόγια, ο δείκτης φτώχειας θεωρεί ότι ένας στους 4 πολίτες στην Ελλάδα είναι φτωχός. Στην πραγματικότητα αναδεικνύεται ότι 7 στους 10 πολίτες που ζουν στη χώρα μας δεν ικανοποιούν τις ανάγκες διαβίωσής τους και θεωρούν ότι δεν απολαμβάνουν κοινωνική και οικονομική ευημερία. Η φτώχεια βέβαια έχει και τις συνέπειές της και το θέμα της υπογεννητικότητας είναι σοβαρό, απασχολεί την κοινωνία μας πολύ το τελευταίο διάστημα και από ό,τι φαίνεται θα προβληματίσει και τις επόμενες γενιές. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει η μερίδα που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος, ο κύριος Δημήτρη Τζορτζίνης. Καλησπέρα σας, κύριε Τζορτζίνη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Τζορτζίνη, το θέμα της υπογεννητικότητας είναι ένα θέμα που από ό,τι φαίνεται θα το δούμε μπροστά μας και σε πιο δύσκολο έτσι επίπεδο. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πάμε καλά. Ακούστε, αυτό είναι μια αλήθεια, το έχουμε αναλύσει και στο παρελθόν. Η υπογεννητικότητα είναι ένας από τους κύριους λόγους που τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν προβλήματα και ανάπτυξης και πληθυσμού και φυλετικά και κοινωνικά. Ο Ιατρικός Σύλλογος αφουγκάζεται την κοινωνία, παρότι αυτό το θέμα δεν είναι καθαρά ιατρικό, είναι περισσότερο κοινωνικό και στα πλαίσια αυτής των δράσεών μας, της εξωστρέφειας του Ιατρικού Σύλλογου Μεσσηνίας και της προσφοράς του στην κοινωνία, σκεφτήκαμε και θα υλοποιήσουμε αυτό την ημερίδα με θέμα υπογεννητικότητα, ένα σοβαρό πρόβλημα που προβληματίζει τώρα και θα προβληματίσει τις επόμενες γενιές, αυτός είναι ο τίτλος. Ναι. Θα έχουμε αρκετούς καλεσμένους, θα υπάρχει η άποψη της Εκκλησίας που θα την εκφράσει ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κ. Χρυσοστόμου, ο κ. Φίλιππος Χαμαριάς, μια και ο Σεβασμιότατος λείπει τις Τετάρτες για μαθήματα στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Η κυρία Μαρία Κεφάλα, υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο οποίος θα εκφράσει την άποψη της πολιτείας πάνω σε αυτό. Ο κύριος Βασιλόπουλος, ο δήμαρχος Καλαμάτας, θα εκφράσει την άποψη της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και η κυρία Θεανό Καρποδίνη, που είναι η διοικήτρια του ΕΟΠΗ, την άποψη την ταμιακή, την συνταξιοδοτική, τι μας περιμένει. Ναι. Και τέλος, την ιατρική άποψη, γιατί υπάρχει και το ιατρικό κομμάτι, θα την εκφράσει ο κύριος Νικόλαος Πράπας, ο οποίος είναι καθηγητής μευτικής γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ασχολείται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Να σας πω όμως εδώ, ναι, ότι μέσα από αυτή την κουβέντα που έχουμε κάνει για να στήσουμε την ημερίδα, μαζί με τους συνεργάτες μου στον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι συνεργάτες, ο κύριος Χρυσαυγής, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Καραμπέτσος, που είναι η ψυχή της ημερίδας, ο κύριος Γιουρτούμας. Αντιλαμβάνεστε ότι βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι η φτώχεια που λέγατε νωρίτερα η αιτία της υπογεννητικότητας, ή τουλάχιστον δεν είναι κύρια αιτία. Δεν είναι η μοναδική αιτία. Είναι άλλα έτσι, ναι. Είναι η μικρότερη αιτία. Ναι. Η κύρια αιτία της υπογεννητικότητας είναι ότι τα νέα ζευγάρια νιώθουν ανασφάλεια στο να δημιουργήσουν οικογένειες και να κάνουν περισσότερα παιδιά και αυτό έχει να κάνει με κοινωνικούς λόγους. Με το ότι αλλάζουν έτσι τη ζωή τους, οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες, δεν μπορεί να έχουν το ίδιο επίπεδο ζωής που είχαν πριν και όχι κυρίως οικονομικά, αλλά γιατί δεν υπάρχει υποστήριξη πάνω στην οικογένεια της κοινωνίας. Γι' αυτό πρέπει να σκύψουμε, να το δούμε και αυτό πρέπει να βελτιώσουμε. Γιατί φαίνεται ότι όσο
ανεβαίνει το κοινωνικό οικονομικό επίπεδο των ζευγαριών, τόσο μειώνεται ο αριθμός των παιδιών. Mm-hmm. Άρα απουσιάζουν οι δομές στήριξης της οικογένειας, εκτιμάτε? Σαφώς, σαφώς. Και να ξέρετε ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με επιδόματα. Τα προβλήματα λύνονται με το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη και ο πολίτης να νιώθει ασφάλεια και να νιώθει ότι το κράτος είναι αρρωγός. Που αυτή τη στιγμή τώρα, κοινωνικά, παρότι έχουν γίνει κάποια βήματα, σε αυτό το κομμάτι δεν είναι. Τώρα είπαμε και για το οικονομικό νωρίτερα, κύριε Τζορτζίνη. Ωστόσο, είναι έτσι, πιστεύω, μια σημαντική αιτία, γιατί όταν οι μισθοί δεν φτάνουν το πρώτο 20ήμερο, ο άλλος το σκέπτεται να κάνει πάνω από ένα παιδί. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας το τι υποχρεώσεις ανοίγονται και μέσα στο σχολείο, που πρέπει να πληρώσουν έτσι και φροντιστήρια και να εξασφαλίσουν τα εφόδια για τα παιδιά τους. Συνεπώς, είναι ανασταλτικός παράγοντας και αυτός. Είναι, αλλά δεν είναι ο κύριος παράγοντας και δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Γιατί σας είπα, όσο ανεβαίνει το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, αν ήταν ο μόνος παράγοντας και ο κύριος παράγοντας, θα ανέβαινε ο αριθμός των παιδιών. Ναι. Όσο πιο πλούσια είναι η οικογένεια, τόσο λιγότερα παιδιά κάνει. Άρα όλα αυτά θα αναλυθούν. Χωρίς να το παραγνωρίζουμε. Ναι, χωρίς ναι, να παραγνωρίζουμε το οικονομικό ότι δεν είναι πρόβλημα. Είναι και μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας. Είπατε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για τη φτώχεια. Όταν ο ένας στους τέσσερους δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του, δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει και τις ανάγκες των παιδιών του. Άρα δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ούτε καν οικογένεια. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Τζορτζίνη, λίγοι είναι αυτοί που έχουν έτσι μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Οι περισσότεροι είναι οι μεσαίοι και οι, έτσι, οι πιο φτωχοί, θα έλεγε κανείς. Συνεπώς, όπως και να το κάνεις, το οικονομικό παίζει ένα σημαντικό ρόλο και παράλληλα βέβαια και όλα αυτά που είπατε, γιατί όταν δεν υπάρχει εκπαίδευση δωρεάν στην ουσία. Εκπαίδευση δωρεάν τη λέμε, αλλά δεν είναι δωρεάν στην ουσία. Όταν δεν υπάρχει υγεία δωρεάν, όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά, πώς θα αποφασίσει κάποιος να κάνει μια μεγάλη οικογένεια? Δεν είναι δύσκολο, όταν θέλει βέβαια να φέρει στον κόσμο έτσι ανθρώπους, αξιόλογους, να τους καλλιεργήσει, να τους δώσει τα εφόδια που απαιτούνται. Έχετε δίκιο απόλυτο, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, έτσι για να δούμε ότι οι παράγοντες είναι πολλαπλή, είναι ένα ολόκληρο παζλ. Στα σημερινά ζευγάρια κάνουν οικογένεια σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι παλαιότερα. Τώρα περνάμε στη δεύτερη γενιά, όπου θα γίνουν γιαγιάδες ή γίνονται σιγά σιγά γιαγιάδες, γυναίκες οι οποίες τεχνοποίησαν κοντά στα 40. Mm-hmm. Όταν η κόρη τεχνοποιεί και αυτή στα 40, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μία γιαγιά που είναι 80 χρονών. Άρα δεν μπορεί να κάνει το κλασικό φύλαγμα των παιδιών που έκανε η γιαγιά. Άρα όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες, δεν μειώνεται μόνο η δυνατότητα αριθμού παιδιών. Μειώνεται κοινωνικά και θα πρέπει η πολιτεία μάλλον να αντικαταστήσει αυτή τη δομή εντός εισαγωγικών, εντός οικογένειας που ήταν η γιαγιά. Οι γιαγιάδες πλέον είναι μεγάλες σε ηλικία. Επομένως δεν μπορούν να κρατήσουν και να βοηθήσουν την οικογένεια. Αυτό θα πρέπει να το δει το κενό η πολιτεία, ας πούμε, και να το καλύψει. Γιατί αν δεν το καλύψει, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Όσα χρήματα και να δώσουμε, όσα επιδόματα και να δώσουμε. Χωρίς να σημαίνει, ξαναλέω, ότι το οικονομικό δεν είναι παράγοντας. Όλα μαζί, σίγουρα. Οι δομές, το οικονομικό, εμείς τα πάντα. Εμείς έχουμε στόχο να αναδείξουμε και τους άλλους παράγοντες, και το οικονομικό, αλλά και τους υπόλοιπους παράγοντες, ώστε να μπορούν να δώσουμε τροφή και στην πολιτεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος. Γιατί σας ξαναείπα, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ιατρικό πρόβλημα καθαρά. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που εμείς το αναγνωρίζουμε και ως γιατροί, γιατί το βλέπουμε μπροστά μας, στις γεννήσεις, στο πόσα παιδιά υπάρχουν στα σχολεία. Το βλέπουν και οι εκπαιδευτικοί και προσπαθούμε να περάσουμε στην κοινωνία το έναυσμα, ώστε να μπορέσει να δουλέψει και να βγουν ιδέες και να λυθεί το πρόβλημα ή τουλάχιστον να βελτιωθεί.
Μακάρι, γιατί η υπογεννητικότητα είναι το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα μας πλέον και θα την απασχολήσει και στο μέλλον. Τι ώρα θα γίνει η εκδήλωση, η μερίδα, κύριε Τζορτζίνη, και πού, για να έρθει όποιος θέλει να παρακολουθήσει. Στο πνευματικό κέντρο, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτα, στην κεντρική πλατεία, και θα ξεκινήσει στις 5 ώρα το απόγευμα αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αντίστροφα ξεκίνησε να μετρά από χθες, καθαρά Δευτέρα, ο χρόνος για τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης. Η Μεγάλη Σαρακοστή τιμάται με πνεύμα ταπεινότητας και μετάνοιας και σε αυτό δίνοντας παράλληλα και την πραγματική διάσταση της νηστείας, αναφέρθηκε παρεμβαίνοντας στην πρωινή εκπομπή του Άξιον 24, η οποία μεταδίδεται και από την τηλεόραση Best, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η αρχαιότερη από τις μεγάλες νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται Σαρακοστή επειδή γίνεται εις ανάμνηση της 40ήμερης νηστείας του Χριστού στην έρημο και καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα. Η αρχική της διάρκεια ήταν 6 εβδομάδες, ενώ αργότερα προσθέθηκε και μία 7η και τελικά διαρκεί 48 ημέρες. Έτσι, στην εποχή μας, η Μεγάλη Σαρακοστή ξεκινά κάθε χρόνο την καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Είναι μια περίοδος προετοιμασίας πνευματικής και σωματικής. Είναι μια περίοδος όπου καλούμεθα μέσα από μια διαδικασία αυτοκριτικής να μπορέσουμε να βρούμε το σωστό δρόμο και να φτιάξουμε το σωστό φρόνημα έτσι όπως ο Χριστός το ζητάει και έτσι όπως η Εκκλησία το διδάσκει διαχρονικά. Προκειμένου μέσα από αυτήν την νέα προοπτική και πορεία του φρονήματος να φτάσουμε να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι μια εθιμοτυπική διάσταση, δεν έχει μια εθιμοτυπική διάσταση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα αφού προέρχονται μέσα από, από το λαό σαν παράδοση, αλλά κυρίως η Ανάσταση είναι το γεγονός εκείνο το οποίο μας δίνει την προοπτική και το μέτρο για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αφού στάθηκε στην αγάπη και την ταπείνωση που αποτελούν προϋπόθεση μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος απάντησε και στα της νηστείας. Θεωρούν ότι ο τρόπος της νηστείας που ζητείται να εφαρμοστεί στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής είναι ένας τρόπος δύσκολος, που δεν μπορούν οι πάντες να τους σηκώσουν αυτόν τον δρόμο της τάσης ζωής. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι οι ποιότητες των τροφών δεν είναι ακριβώς όπως ήταν όταν εθεσπίζεται η νηστεία. Ναι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Έτρωγες μία ντομάτα και ένα κρεμμύδι και τα συστατικά τα οποία είχε ήταν αρκετά για να σε κρατήσουν μισή μέρα σε μια εγρήγορση. Σήμερα δεν νομίζω ότι η ποιότητα των τροφών είναι ανάλογη. Γι' αυτό και να πόκειται και αυτό απεφάσισε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος το 16 στο πνευματικό να ασκήσει ή όχι αυτό που ονομάζουμε οικονομία. Mm-hmm. Δυνατότητα δηλαδή σύμφωνα με τον ασκούμενο και τις δυνατότητες που έχει ο ασκούμενος να εφαρμόσει απόλυτα ημερικώς αυτή τη νηστεία. Η νηστεία είναι το μέσον, είναι ο τρόπος, δεν είναι ο σκοπός μας. Όπως δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος να κάνει έναν τρόπο νηστείας που μπορεί να τον οδηγήσει σε μία εξάντληση, είτε γιατί παίρνει φάρμακα, είτε γιατί η κατάσταση οργανική του δεν είναι σωστή. Σωστά. Αλλά αντίθετα μπορούμε να του επιτρέψουμε να φάει ακόμα και αυτά που πρέπει να φάει ώστε να είναι συμβατά με τη θεραπεία την οποία κάνει. Σκοπός είναι να σωθεί ο άνθρωπος, σκοπός είναι να διατηρηθούμε στη ζωή, σκοπός είναι να διαιωνιστεί αυτή η ζωή και όχι να δημιουργήσουμε εμπόδια, προσκόμματα και δυσκολίες σε αυτή την πορεία προς ζωή. Η περίοδος της αποκριάς μαζί με την ξεγνιασιά και το ξεφάντωμα έριξε αυλαία χθες με τον καλύτερο τρόπο. Η Μεσσήνη απέδειξε γιατί θεωρείται η βασίλισσα του καρναβαλιού στην περιφέρεια και αυτό έγινε με μια μεγάλη παρέλαση με την συμμετοχή χιλιάδων καρναβαλιστών αλλά και με μια ξεχωριστή συναυλία με την Αναστασία. Μόνο και μόνο ότι μετρά 164 χρόνια ζωής
και συνεχίζει με τέτοιο δυναμισμό, καταδεικνύει το γιατί το καρναβάλι της Μεσσίνης είναι το πρώτο σημείο αναφοράς στις ημέρες αυτές σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν νομίζω ότι έχουν πολλοί αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία να έχουν ένα τέτοιο καρναβάλι. Τι βλέπω εκεί, σκιάφτρα, λουλούδια, νεράιδες, ο χαμός. Πεταλούδες. Πεταλούδες, ναι, ναι. Κέφι, χορός, διασκέβαση, ξεφάντωμα και ένα φαντασμαγορικό θέαμα στις όλες εκδηλώσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση η οποία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Μεσσίνης. Η Κυπουρή από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσίνης. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσίνης. Ο βασιλιάς Καρνάβαλος, όπως πάντα με τον καυστικό του και γεμάτο περιεχόμενο λόγο του, έδωσε μηνύματα. Όλοι μας γονατίσαμε στα οικονομικά μας και δεν ξέρω αν θα αντέξουμε άλλο με αυτή τη συμφορά μας. Αποταμίευση. Τσιρκονισί, κυρίες και κύριοι. Εξοραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος Μεσσίνης. Μεσσίνη! Πάμε! Υπάρχει μια πιο όμορφη πόλη στην Ελλάδα που λέγεται Μεσσίνη Μεσσηνίας και σας καλώ να την επισκεφτείτε. Το έθιμο γιατί... αυτό το παρουσιάζει ο Σύλλογος Γυναικών Μεσσίνης και Περιχώρων. Ήταν αυτοί που αναβίωσαν αυτό το έθιμο. Η Βάμενα. Ένα καναβάλι που είναι συνυφασμένο με τη ζωή στην περιοχή αλλά και την παράδοση. Να καλωσορίσουμε και τη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσίνης, μια φιλαρμονική που έρχεται και αυτή που πολύ πολύ παλιά. Ο Δήμος Μεσσίνης για μια ακόμη φορά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, μαζί με τους πολίτες, με τον Δήμαρχο Γιώργο Θανασόπουλο να υπογραμμίζει. Στην πόλη της Μεσσίνης, στη Βασίλισσα του Καρναβαλιού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 164 χρόνια είναι μια βαριά κληρονομιά, αποτελεί ένα έθιμο ιδιαίτερο παραδοσιακό για εμάς, αλλά και ένα ιδιαίτερο στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειάς μας. Να ξέρετε ότι είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι που είστε τόσοι πολλοί απόψε εδώ και ο κόσμος παρακολουθεί, αλλά και τα πληρώματα εδώ. Σε καναβαλικούς ρυθμούς και τραγούδια ένα υπέροχο ξεφάντωμα. Γαστρονόμοι! Κλέφτες και αστρονόμοι! Από το μπαρ του Γκέδες! Μαζί με το κελί! Το κελί 33 είναι αυτό! Πολιτιστικός σύλλογος, οι φίλοι της Μεσσίνης. Έχουν και δικό του σάρμα. Ναι, ναι. Πάμε! Αλήθεια Παμίσου, η μάγη της μπάλας. Χιλιάδες μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές έκλεψαν τις εντυπώσεις με την συμμετοχή τους, με την κεντρική πλατεία και τους γύρω δρόμους να γεμίζουν από τα υπέροχα γκρουπ. Κάποιες φουγκαρίστρες και σωστός, το βλέπω, σ' αρέσει. Και χιλιάδες κόσμου παρέμειναν στην μεγάλη κεντρική πλατεία της Μεσσίνης, εκεί όπου είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια ξεχωριστή συναυλία με την Αναστασία. Και να με πάλι, ίδια πόλη, ίδια χώρα, αγορώ που να σε τώρα, μην υπάρξω με τηλεφωνητή, σε μία ώρα έχουν να μην αργήσει. Να
Πάμε τώρα να αφήσουμε πίσω αυτό το τριήμερο, να πάμε στην 25η Μαρτίου, γιατί έχουμε προετοιμασίες και για αυτό τον εορτασμό. Και μάλιστα ο Δήμος Καλαμάτας έχει βάλει μπροστά ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Παπευσταθίου, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καλαμάτας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπευσταθίου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κύριε Λεπούλου. Βέβαια, βρισκόσαστε στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Για πολύ σοβαρό λόγο, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, αναμένεται αυτή η πιστοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου Καλαμάτας. Θα τα πούμε αυτά έτσι αύριο μεθαύριο, γιατί έχουμε θετικές εξελίξεις από ό,τι φαίνεται. Να πούμε τώρα δύο πράγματα για αυτό το παιχνίδι, κύριε Παπευσταθίου. Γρυφομπότ της Επανάστασης της Καλαμάτας. Τι είναι αυτό? Το Γρυφομπότ της Επανάστασης είναι ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιχνίδι. Το έχει υλοποιήσει το εργαστήριο GavLab, γνώση και βεβαιότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο επίκουρος καθηγητής, ο κ. Βασίλης Πουλόπουλος. Και στην ουσία είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι που προσπαθεί να κάνει τα παιδιά, να εμπλέξει τα παιδιά στη διαδικασία να μάθουν την τοπική τους ιστορία, να μάθουν την ιστορία της Επανάστασης, πάρα πολύ σημαντική για την ιστορία της πόλης μας, για εμάς, τους ίδιους, για τους προγόνους μας και άλλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδείξουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει και μας είναι μέσα στο DNA, αν θέλετε, το δικό μας, των Καλαματιανών. Επομένως, είναι ένα παιχνίδι που υλοποιήθηκε πριν από 3-4 χρόνια, το επανεργοποιούμε και δεν είναι το μοναδικό. Το στείλαμε σήμερα σαν μια ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς που λογικά ως επίκαιρο θέμα θα κάνουν την ιστορία της Επανάστασης πλησιάζοντας προς την επέτειο. Όμως θα κάνουμε και άλλες δράσεις σχετικές, θα εγκαινιάσουμε και ένα application τις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα ένα πάρα πολύ σημαντικό info point στην καρδιά της Καλαμάτας, στο ιστορικό δημαρχείο. Συνεπώς είναι μια πρώτη δράση από ένα πλέγμα δράσεων που θέλει να κάνει ο Δήμος Καλαμάτας, ώστε να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο τα παιδιά, κατευθύνεται κατά βάση σε παιδιά, σε γονείς και εκπαιδευτικούς και παιδιά και τα εμπλέκει, αλλά είναι ένα μικρό κομμάτι από όλα αυτά που θα δούμε να ξεπλώνονται τις επόμενες μέρες. Για να σταθούμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι διαδικτυακό και μέσα από αυτό και μικροί αλλά και μεγάλοι μπορούν να μάθουν πράγματα από την ιστορία μας, πώς μπορεί κάποιος να μπει σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό? Υπάρχει, μπορεί να δει το URL, να μπει, είναι διαδικτυακό καταρχάς το παιχνίδι, αλλά πρέπει να έχει μια σύνδεση στο ίντερνετ, από τάμπλετ, από κινητά ή από υπολογιστές. Θα μπει στην ηλεκτρονική διεύθυνση, υπάρχει και στο site του Δήμου, είναι 1821.grifobot.com/calamata.gr, τέλος πάντων μπορεί να βρει το URL και εκεί θα κατευθυνθεί, θα γράψει, καταρχάς θα διαβάσει την ιστορία, που είναι το πιο σημαντικό αν θέλετε κομμάτι, και μετά ενεργά θα προσπαθήσει να επιλύσει το παιχνίδι και να κερδίσει πόντους. Άρα στην ουσία τους βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία να μάθουν περισσότερα. Με έναν έτσι εκπαιδευτικό και παιχνιδιάρικο τρόπο. Μάλιστα. Πολύ ωραία δράση αυτή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και για τις επόμενες δράσεις, όσο πλησιάζουν έτσι οι μέρες για την Εθνική Μας. Ναι. Έχουμε και άλλα πράγματα να δείξουμε στις επόμενες μέρες. Να πω κάτι που είπατε πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή. Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες. Θα παρακολουθούμε αυτή την περίοδο δύο συνέδρια που γίνονται στην πόλη των Βρυξελών, αλλά το σημαντικότερο τώρα πηγαίνεται στο City Science Initiative, αλλά το πιο σημαντικό είναι της Πέμπτης, όπου περιμένουμε, όπως είπατε και εσείς, να έχουμε καλά νέα σχετικά με την αξιολόγηση της πόλης με το κλιματικό του συμβόλαιο. Αν αποκτήσει η πόλη το ΛΕΜΠ, στην ουσία είναι πιστοποιημένη να κάνει οτιδήποτε από εδώ και πέρα για το μέλλον. Όλα αυτά που έχει πει και δεσμευτεί να τα κάνει πράξη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συνεπώς η παραμονή σας εκεί είναι και αυτή σημαντική, γιατί θα γυρίσετε με θετικά στις αποσκευές σας από την Πέμπτη και μετά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για την επικοινωνία σε αυτό το παιχνίδι. Όσοι περισσότεροι μπουν στην πλατφόρμα και το παίξουν, νομίζω θα δουν έτσι ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι που μαθαίνει παράλληλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, μίνιβαν 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251.
από σέρβις Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor, βιοτεχνία ρούχων εργασίας και διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη. Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα. Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας. Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων. Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού. Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο. dreamteam.org.gr. Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Είπαμε και νωρίτερα, ακούσαμε και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Ξεκίνησε η Μεγάλη Σαρακοστή, 50 ημέρες έτσι, μην ξεχνιόμαστε, του Πάσχα. Και βέβαια την τιμητική τους έχουν τα Σαρακοστιανά, τα Θαλασσινά. Και να τα δούμε όλα αυτά. Είναι μαζί μας η κυρία Τασούλα Φίφα, είναι ηχθιέμπορας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Καλή Σαρακοστή, καλό Πάσχα να έχουμε. Τώρα, θαλασσινά πιο πολύ έτσι, αυτές τις 50 ημέρες πρέπει να καταναλώσουμε. Όχι ψάρι, το ψάρι, του Ευαγγελισμού, έτσι. Και των Βαΐων, και την Κυριακή των Βαΐων. Ναι. Τώρα, ο κόσμος αυτή την περίοδο και την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσε να καταναλώσει ψάρια. Προτίμησε τα ψάρια ή όχι? Η τυρινή εβδομάδα που μας πέρασε, ναι, για όσους γνωρίζουν, και είναι λιγάκι τώρα, έχουν λιγάκι τα πράγματα απλοποιηθεί, ο κόσμος δεν γνωρίζει και τη διαφορά μεταξύ του ψαριού και του θαλασσινού. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δουλέψαμε με τα, όσον αφορά τα νηστίσιμα, και φαγώθηκε και το ψάρι την εβδομάδα της τυρινής και τώρα έχει ξεκινήσει η αγορά και πώληση των θαλασσινών. Επειδή οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι τα θαλασσινά είναι ακριβά, δεν είναι για όλα τα βαλάντια. Ισχύει αυτό? Όχι. Δεν ισχύει. Υπάρχουν δύο κατηγορίες θαλασσινών, τα οποία είναι και τα δύο, και δύο κατηγορίες πλούσια και σε πρωτεΐνες, και φρέσκα και υγιεινά.
Και εδώ να πω και λιγάκι ότι υπήρχε και ο μύθος της χοληστερίνης όσον αφορά τις γαρίδες. Τώρα αυτό δεν υφίσταται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χοληστερίνη στη γαρίδα. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών θαλασσινά μαλάκια. Τα θράψαλα και το καλαμάρι. Είναι ακριβώς το ίδιο στη γεύση, είναι το ίδιο στο σχέδιο. Απλά το καλαμάρι είναι άλλη κατηγορία, το ακριβότερο, και το θράψαλο που είναι της ίδιας ποιότητας και της ίδιας γεύσης, που είναι το οικονομικότερο. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τα χταπόδια και με τα μοσχοχτάποδα. Τα χταπόδια είναι τα χταπόδια που έχουν μία αλφα τιμή πάνω από 15 ευρώ το κιλό. Mm-hmm. Βέβαια τα μικρότερα υπάρχουν, είναι και πιο λίγο. Και υπάρχουν και οι μοσχοί, τα μοσχοχτάποδα που λέμε, τα οποία τι είναι τα μοσχοχτάποδα, είναι τα μικρά τα χταποδάκια, τα οποία έχουν μία βεντούζα και όχι δύο που έχει το χταπόδι. Mm-hmm. Το οποίο είναι το ίδιο φρέσκο, καλό προϊόν και άφοβο, μπορεί να το φάνε. Και την ίδια γεύση. Την ίδια γεύση, τον ίδιο τρόπο μαγειρέματος. Και τα ίδια χνοστοιχεία δίνει. Και η διαφορά του σε τιμή, 15 περίπου το χταπόδι. Ναι, τώρα βέβαια στις μέρες αυτές ήταν λιγάκι τσιμπημένα. Ναι. Όχι, ναι, η τιμή του μοσχιού, του μοσχοχτάποδου είναι γύρω από 5-6-7 ευρώ. Προσιτή τιμή. Ναι. Προσιτή τιμή, ναι. και μπορεί να φάει άνετα. Ναι. Τώρα, και στην γαρίδα αυτό ισχύει. Υπάρχει και η μικρή γαρίδα. Η δική μας εδώ, η μεσσηνιακή. Και υπάρχει και η μεγάλη γάπαρη που λέμε, που είναι γύρω από 10-12 ευρώ και πάνω το κιλό. Υπάρχουν και γαρίδες εισαγόμενες που πολλούνται όχι, στην Αθήνα ή όχι. Όχι, όχι εισαγόμενη. Υπάρχει ιχθυοκαλλιέργεια. Α, ιχθυοκαλλιέργεια. Ναι. Και αποψυγμένη. Αυτό είναι άλλο. Είναι αποψυγμένη. Άλλο, ναι. Τώρα, ο κόσμος τι προτιμάει κυρίως, έτσι τα οικονομικά. Ναι. Και τα οικονομικά, βέβαια το τραπέζι της καθαράς Δευτέρας είναι το πιο ακριβό τραπέζι. Ναι. Και όλοι θέλουν να πάρουν να φάνε το καλύτερο. Δηλαδή θέλουν να φάνε το χταπόδι, θέλουν να φάνε τα καλαμάρια, τις σουπιές. Τώρα όμως στην καθημερινότητα, από σήμερα έως και το Μεγάλο Σάββατο, που είναι σε καθημερινή βάση η νηστεία για μια οικογένεια, σαφώς θα προτιμούνται και προτιμούνται τα πιο οικονομικά. Θράψαλα, μοσχή, γαρίδα. Και να πούμε εδώ ότι είναι και σημαντικό να καταναλώνουμε και θαλασσινά, γιατί όταν κάποιος έτσι τηρήσει την νηστεία, γιατί είναι 50 μέρες και πρέπει να πάρουμε και κάποιες ουσίες για τον πρωτεΐνες. Οργανισμό μας. Πρωτεΐνες. Όλα αυτά, ναι. Και τα μαλάκια και τα όστρακα και τα οστρακόδερμα, που είναι η γαρίδα, καραβίδα και αστακός, έχουν πρωτεΐνη και πολλά άλλα ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι ωφέλιμα στον οργανισμό στη διάρκεια της νηστείας. Άρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις ημέρες που τρώγαμε κρέας με κάποιο από τα θαλασσινά. Ναι, σαφώς. Ναι. Ναι. Βέβαια, στη διάρκεια της νηστείας, αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος, υπάρχουν δύο μέρες που καταλύεται η νηστεία και τρώμε ψάρι του Ευαγγελισμού και των Βαΐων, για να πάρει κάποια περισσότερη πρωτεΐνη ο ανθρώπινος οργανισμός, για να προχωρήσει μέχρι τη μεγάλη νηστεία που είναι τη μεγάλη εβδομάδα, που είναι και πολύ σκληρή, γιατί εκεί δεν τρώμε και λάδι. Αλλά αυτά είναι. Δεν θα τα πω εγώ. Είναι σε άλλα. Είναι αυστηρή νηστεία. Είναι αυστηρή νηστεία, αλλά και η γαρίδα και το καλαμάρι και το χταπόδι, όλα έχουν πρωτεΐνες και είναι υγιεινά και μπορούν να τα τρώνε άφοβα. Τώρα, ξέρετε, εμείς οι νοικοκυρές σκεπτόμαστε και πώς θα μαγειρέψουμε όλα αυτά. Μπορεί να ξέρουμε τους απλούς τρόπους, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν συνταγές, έτσι, πολλές, για να έχεις και ποικιλία. Γιατί τώρα είναι και λίγο μονότονο να τρως το ίδιο φαγητό. Ναι, συνταγές πάρα πολλές με τα θαλασσινά. Και αν γκουγκλάρετε τώρα, έχει δηλαδή και νέες και πειραγμένες, να το πούμε σε εισαγωγικά. Mm. Δηλαδή με τα καινούργια, με το κοινόα, με όλα αυτά που. Τα μοντέρνα, τα πειραγμένα είδος μαγειρικής, και τα θαλασσινά ταιριάζουν απόλυτα με αυτές τις μαγειρικές. Εσείς ποια έτσι συνταγή θα μας προτείνατε? Εγώ έχω πάρα πολλές συνταγές. Τώρα θα σας προτείνω μία απλή, εύκολη, έτσι ώστε να μπορέσει να την κάνει και μία πολύ νέα νοικοκυρά που δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την κουζίνα, και μία έμπειρη. Θα σας πω μία συνταγή με χταπόδι, που και για να μιλήσω και με την ειλικρίνεια, ότι μου την έδωσε μία πελάτησα και εγώ λιγάκι την πείραξα. Ναι. Πήρα την. Τη δοκιμάσατε, ναι, έτσι. Ναι, πήρα την κεντρική ιδέα από την πελάτησα και εγώ λιγάκι την πείραξα. Λοιπόν, ένα μεγάλο χταπόδι, δηλαδή πάνω από ένα κιλό, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να είναι και τα μοσχοχτάποδα στην ίδια κατηγορία.
τα βάζουμε μέσα σε μια μεγάλη γάστρα, αυτό το πλύνουμε πολύ καλά. Δεν βάζουμε καθόλου αλάτι στα χταπόδια και στα μοσχοχτάποδα, διότι όταν τα γουλίζουμε με αλάτι. Mm-hmm. Οπότε δεν βάζουμε καθόλου αλάτι στο φαγητό το συγκεκριμένο. Βάζουμε μέσα ντοματούλα, λαδάκι, σε μια γάστρα και πατάτες και δονάτες. Και ραντίζουμε με λίγο κρασάκι. Τα ψήνουμε στο φούρνο για περίπου 20 με 30 λεπτά. Mm-hmm. Όταν αρχίζει να τρυπιέται το χταπόδι, το φαγητό είναι έτοιμο. Πανεύκολο. Πανεύκολο. Και νόστιμο, έτσι. Και νόστιμο, και εκεί μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και λίγη δάφνη και ό,τι άλλο θέλει κάθε νοικοκυρά mm-hmm. που έχετε εκείνη τη στιγμή στη φαντασία της να το κάνει. Να λοιπόν, μια εύκολη συνταγή και γρήγορη. Πολύ γρήγορη. Έτσι, για τις νοικοκυρές. Και δοκιμασμένη. Και δοκιμασμένη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτά, διότι ο κόσμος, όπως είπατε, δεν γνωρίζει ναι. ότι το θαλασσινό είναι ένα πιάτο που είναι για όλα τα βαλάντια και για όλες τις οικογένειες. Ναι, γιατί μας είπατε τώρα τιμές πολύ προσιτές. Βέβαια. Και εντάξει, αντί για χταπόδι. Και θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό που εμείς ξέραμε από τις μητέρες μας που νηστεύαμε. Μπορεί μια νέα μητέρα σήμερα να κάνει αυτό, να μπορέσει να φέρει την νηστεία στην οικογένεια και να βοηθήσει τα παιδιά να νηστεύσουν χωρίς να στερηθούν τίποτα. Ναι. Και να παίρνουν και όλες τις ουσίες που είναι απαραίτητες. Σαφώς. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή Σαρακοστή. Αμήν, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα, πόλος έλξης πολλών επισκεπτών αποτελούν ειδικά το χειμώνα, αλλά και στις αρχές της άνοιξης, πολλά χωριά της Αρκαδίας, όπως διεφάνει στο πλαίσιο του τριημέρου που ολοκληρώθηκε χθες καθαρά Δευτέρα. Χαρακτηριστική, μεταξύ άλλων, η εικόνα στην Κανδύλα, όπου τα κούλμα γιορτάστηκαν με έντονο το άρωμα της παράδοσης. Υπό το σίχος της Πίπιζας και Νταουλιών, όλοι όσοι βρέθηκαν στην Κανδύλα της Αρκαδίας διασκέδασαν με την καρδιά τους, τιμώντας την καθαρά Δευτέρα και την παράδοση. Έχουμε την παραδοσιακή βραστή φασολάδα και όλα τα υπόλοιπα τα νηστίσιμα εδέσματα, τα οποία όλος ο κόσμος που έχει έρθει, όλοι οι επισκέπτες, θα τα γευτούν. Παράλληλα, έχουν τα παραδοσιακά νταούλια, τα καντιλέικα, με τα οποία γυρνάνε όλο το χωριό και δημιουργούν έτσι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα χορεύοντας και τραγουδώντας. Ήταν ένα έθιμο το οποίο τώρα τελευταία γινόταν και πριν, αλλά τώρα λόγω κορονοϊού αυτή την περίοδο δεν γινόταν. Το αναβιώνουν από φέτος και θα γίνεται κάθε χρόνο. Να προσπαθήσουμε να αναβιώσουμε τις εκδηλώσεις και τα έθιμα του χωριού μας. Φοράω μια στολή παραδοσιακή, η οποία την ονομάζουμε εδώ πέρα Αλατζά. Είναι φτιαγμένη στον αργαλιό και αυτά εδώ πέρα είναι πλεγμένα στο χέρι από την προγιαγιά μου, τα οποία τα φορούσε και εκείνη, τιμούσε αυτές τις μέρες της που θα έρθουν σε λίγες μέρες, τις 25 Μαρτίου, και συνεχίζουμε κι εμείς αυτό το έθιμο, φορώντας παραδοσιακές έτσι στολές μας, για να μην χάσουμε τις παραδόσεις και τις αξίες που μας έμαθαν οι προγονείς μας. Και βέβαια εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Ζωγκόκης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή. Καλησπέρα και καλή Σαρακοστή σε όλους. Πήραμε την κάμερα του ΜΠΕΣ και γυρίσαμε όλη την Πελοπόννησο. Είδαμε τώρα την Κανδύλα, έτσι. Είδαμε εκεί ζωντάνια, κέφι. Τα είχε όλα. Τα είχε όλα. Έτσι είναι φέτος σε πολλά χωριά, ιδίως στα μικρότερα χωριά. Προσπαθούσαν να προσελκύσουν κόσμο μέσα από τα σαρακοστιανά εθιμοτυπικά που γινόντουσαν. Και πράγματι, στην Κανδύλα που πήγαμε, είχε μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Το έθιμο επιβάλλει στο να φτιάχνετε φασολάδα και λευκή φασολάδα, όπως βλέπεις, αλλά είχαν φτιάξει και κόκκινη φασολάδα. Με μια πίπιζα και ένα νταούλι γυρίσαν το χωριό μέσα όλοι μαζί και μετά καθίσαν στη μεγάλη πλατεία για να απολαύσουν το κρασάκι τους και τη φασολάδα.
Από εκεί πέρα, βέβαια, ο κόσμος δεν έφυγε, συνέχισε μέχρι πάρα πολλές ώρες να χορεύει, να το διασκεδάζει, μιας και ο καιρός τους έκανε τη χάρη. Mm-hmm. Να πούμε μια άλλη στάση που είχαμε κάνει. Περάσαμε από την Κυπαρισία, στην άλλη πλευρά, προς Μεσσηνία, όπου εκεί είχαν την δεύτερη ποδαράτη. Είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τώρα. Είναι μια διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων, όπου όλοι οι καρνάβαλοι ντυμένοι ξεκινάνε από την άνω πόλη Κυπαρισίας και κατεβαίνουν προς την κεντρική πλατεία, όπου εκεί έγινε ένα πολύ μεγάλο πάρτι με πάρα πολύ κόσμο, το οποίο κράτησε μέχρι το βράδυ. Και τέλος, φεύγοντας πάλι από εκεί πέρα, κανονίσαμε και περάσαμε και από ένα μικρό χωριό, το Λουκά. Είναι το μικρό χωριό Θαύμα που λέμε, είναι εδώ στην Αρκαδία. Μικρό χωριό, αλλά κατάφερε και μάζεψε σε ένα βράδυ 300 άτομα, Δέσποινα. 300 άτομα πάρτι από Κρεάτικο. Είναι αυτή η αίθουσα που βλέπεις, συν άλλα άτομα που ήταν απ' έξω και δεν μπορούσαν καν να μπουν. Θύμιζε κάτι από κλάμπινγκ που κάθονται έξω και περιμένουν με τη σειρά να μπουν. Τόσο κόσμο είχε, διασκέδασε. Μιλάμε για ένα μικρό χωριό, έτσι, Δημήτρη. Ένα μικρό χωριό το οποίο τελευταία με τις δράσεις που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Γεώργιος εκεί πέρα έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο στο χωριό. Όπως βλέπεις, έχει πολλά τραπέζια γεμάτα. Σου είπα, είναι και έξω. Χορέψανε, φάγανε. Όλα τσάμπα, όλα δωρεάν, έτσι μόνο και μόνο για να κρατήσουν το έθιμο που έχουν, να φιλοξενούν τους ανθρώπους τους. Και αυτό είναι το κλειδί του χωριού, ότι είναι πολύ φιλόξενοι. Έτσι λοιπόν, περάσαμε και από άλλα μικρά χωριά, Δέσποινά μου, δεν στο κρύβω. Είναι υλικό το οποίο θα το δούμε εν καιρό, γιατί δεν προλαβαίνουμε αλίμονο. Αλλά η κάμερα του Μπέστη ήταν σχεδόν σε όλη την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε και σε σένα και σε όλους εκεί που πήγες και περάσατε και όλοι μαζί καλά, είναι αλήθεια. Καλή. Και με υγεία, έτσι, να φτάσουμε το Πάσχα και να περάσουμε έτσι ωραία και το επόμενο τρίμερο, γιατί και το επόμενο τρίμερο έχουμε έτσι δυνατές εκδηλώσεις. Και θα τις παρακολουθήσουμε και αυτές. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και να πάμε τώρα να δούμε τη γιορτή στο Λουκά που την έχεις έτσι καταγράψει εσύ. Περισσότερα από 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στον Λουκά Αρκαδίας προκειμένου να γιορτάσουν τις απόκριες με μικρούς και μεγάλους να ξεφαντώνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της καθαράς Δευτέρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και το χωριό εδώ του Λουκά συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση που του Λουκά ήταν πάντα το χωριό που είχε όποιος περνούσε από του Λουκά έφευγε, το λέω λαϊκά, ταϊσμένος, χορτάτος και πιωμένος. Τα χωριά τα δικά μας που είναι κοντά στην πόλη της Τρίπολης, επειδή μένουν πάρα πολλοί που κατάγονται από αυτό το χωριό και από τα γειτονικά χωριά, μένουν στην πόλη της Τρίπολης, γι' αυτό είμαστε πιο λίγοι, αλλά όλοι μας βοηθούμαστε, γινόμαστε πάρα πολλοί. Είναι μεγάλο το χωριό, δεν είναι μικρό δηλαδή σε κόσμο, σε καταγωγή ανθρώπων που κατάγονται από αυτό το χωριό. Αυτό το πάρτι που κάνουμε το Αποκριάτικο είναι πάρα πολλά χρόνια, το κάνουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο έχει και μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό είναι που μας ξετρελαίνει. Φέτος έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από όλα τα χρόνια. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και στον Διευθυντή Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, τον Θέμη τον Κανελόπουλο. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Πριν λίγη ώρα έγινε εκεί μια συνάντηση στο διοικητήριο που γίνονται εργασίες αναβάθμισης ανακαίνησης με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος έκανε αυτοψία στο χώρο, αλλά είπε και σπουδαία πράγματα, Θέμη. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Για το έργο του διοικητήριου έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τουλάχιστον η ρυθμή του ήταν προβληματική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι ο Δημήτρης Πτωχός είχε δύο κατευθύνσεις. Ή να τα αφήσει, όπως ήταν και. Έχει ο Θεός. Μέχρι πριν από λίγο καιρό συζητούσαμε και για το τι άλλες χρήσεις μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος χώρος, αν μείνει έτσι ένα συσσαγωγικά κουφάρι. Λοιπόν, ή να το βάλει μπροστά. Από ό,τι φαίνεται, η εντολή είναι πολύ συγκεκριμένη. Επιτάχυνση των έργων προκειμένου εκεί να μεταφερθούν οι υπηρεσίες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου πληρώνει πολλά μα πολλά λεφτά, πολλά μα πολλά χρήματα στο να έχει τις υπηρεσίες της δεξιά και αριστερά σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν είναι μόνο το θέμα, φαντάσου τι γίνεται στην Τρίπολη, έτσι, που ξέρουμε πολύ καλά. Ένα μέρος είναι εκεί, ένα μέρος είναι αλλού. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα που αυτή τη στιγμή επιβαρύνουν, θα λέει κανείς, την καθημερινή λειτουργικότητα που θα ήθελε κανείς να υπάρχει για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι,
Το έργο του διοικητηρίου, που δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, ήταν ένα ακόμη προβληματικό έργο. Έτσι, βρέθηκε εκεί μαζί με υπηρεσιακούς, μαζί με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, μαζί με τους αναδόχους του έργου και η εντολή ήταν προς όλες τις πλευρές επιτάχυνση των εργασιών χθες, όχι σήμερα. Να σου πω ότι ο ίδιος θέλησε να δώσει. Υπάρχουν δυσκολίες, Θέμη, και καθυστερήσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αρκετές δυσκολίες και μιλάμε για ένα έργο και για ένα κτίριο που τεχνικά ανακύπτουν και άλλα ζητήματα κάθε φορά που κάτι αποκαλύπτεται. Όπως βλέπουμε και εμείς, τα πλάνα είναι από το ισόγειο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά οι εργασίες στην αποκάλυψη όλων αυτών των σημείων. Το βλέπετε κι εσείς. Έχει απογυμνωθεί λίγο πολύ το κτίριο. Ναι. Κάτι που δεν φαίνεται στην εξωτερική του εικόνα. Και αυτή η αποκάλυψη διαφόρων σημείων αφήνει και ζητήματα στατικότητας. Έπρεπε να μελετηθούν εκ νέου και έπρεπε να γίνουν και κάποιες συμπληρωματικές εργασίες. Μέσα στις επόμενες ημέρες η περιφέρεια Πελοποννήσου, όταν λέμε στις επόμενες ημέρες, μιλάμε για τις επόμενες περίπου 10 μέρες, θα υπάρχει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και ο προϋπολογισμός θα είναι όπως είναι. Το ρωτήσαμε και εμείς τον κύριο Πτώχο. Ναι. Δεν πρόκειται να μπούμε σε διαδικασίες αναθεώρησης προϋπολογισμού. Ξέρουμε πολύ καλά πώς πάνε αυτά τα έργα. Ήδη είχαμε μία πρόσθετη συμπληρωματική σύμβαση από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή του Παναγιώτη Νίκα, λίγο πριν τελειώσει. Ρωτήθηκε ο κύριος Πτώχος για τα περί πολιτικών ευθυνών. Κυρίαρχα, για την εικόνα που βρήκε και παρουσιάζει το έργο, ο ίδιος δεν θέλησε ευθέως να πει κάτι. Όμως είναι δεδομένο ότι όταν μιλάμε για ένα τέτοιο έργο, που πάμε στη συμπληρωματική σύμβαση, που δεν έχει καλούς ρυθμούς υλοποίησης πριν ακόμα ξεκινήσει, τότε από μόνο το αυτό πρόδειλα μπορεί να πει πολλά. Το αν υπάρχει πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σα το πω με μεγάλη βεβαιότητα. Μπορώ ως τεχνικός να σας πω κι εγώ ότι όντως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα τεχνικά που είναι πραγματικά αρκετά, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πτωχός. Για το θέμα τώρα της πρότασης που έχει γίνει για το πάρκινγκ στον μπροστά χώρο, έτσι. Ναι. Είναι μια πρόταση που έχει τεθεί από το Δήμο Καλαμάτας, δεν έχει ακόμα συζητηθεί, αλλά ο ίδιος αφήνει ανοιχτό το περιθώριο συνεννόησης ακόμα και για κάτι τέτοιο. Και φαίνεται ότι απασχολεί και την Περιφερειακή Αρχή. Ωστόσο, υπάρχει ένα αλλά. Ποιο είναι αυτό το αλλά? Ότι όλες οι μελέτες που είχαν γίνει, και αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή για τον προγραμματισμό που υπήρχε, όλες οι μελέτες που είχαν γίνει είχαν υπολογίσει το συγκεκριμένο χώρο για τη γεωθερμία του κτηρίου. Δηλαδή θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού η υπόθεση της γεωθερμίας, όμως πήγε εκεί. Οπότε πρέπει να αλλάξει η μηχανολογική μελέτη και το συζητάει με τον αναδόχο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επανεμβάσεις για να μην χαθεί αυτός ο χώρος που μπορεί να είναι ωφέλιμος και για άλλα πράγματα. Και πρέπει το να αντιλαμβάνεται γιατί Πτωχός, η πόλη της Καλαμάτας έχει και σοβαρό πρόβλημα με το πάρκινγκ. Προφανώς και νομίζω ότι είναι και μια πρόταση που μπορεί να δώσει ανάσα. Μίλησε και για άλλα πράγματα. Μίλησε για το Μεσίνη Εύα Λάμπαινα. Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος προσπαθεί να αλλάξει την ταχύτητα των έργων. Γι' αυτό είπαμε και ξεμπλοκάρει τα προβληματικά έργα. Γιατί λέω για προβληματικό? Γιατί ο Παναγιώτης Νίκας κινήθηκε με τη λογική του αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Του είναι επιτάξεων, τέλος πάντων, γύρω από την υπόθεση των απαλλατριώσεων για να τρέξει. Είναι μια υπόθεση που μπλόκαρε, σκόνταψε να το πω έτσι, δεν είχε το ρυθμό που θα έπρεπε. Οπότε ο ίδιος μπαίνει σε μια διαδικασία με ορισμό τιμής απαλλατριώσης, με τη συνένεση των πολιτών, προκειμένου τουλάχιστον να ανέβουν εκεί οι ρυθμοί. Ποια είναι τώρα το πολιτικό ζήτημα που βγαίνει και από αυτό? Βλέπουμε ότι ο κύριος Πτωχός το έκανε και στην Αργολίδα. Να σου πω τις ημέρες αυτές που βρέθηκε στην Αργολίδα, με αφορμή αυτό το τριήμερο, επισκέφθηκε incognito, ανεπίσημα να το πω έτσι, μία σειρά από έργα της Αργολίδας που δεν είχαν καλό ρυθμό και που τα είχε επισκεφτεί πριν από 2 εβδομάδες. Ξαναπήγε στα έργα. Η σημερινή του παρουσία λοιπόν και στη Μεσσηνία καταδεικνύει πως ο ίδιος θα είναι πάνω από τα έργα, δεν θα είναι ένας περιφερειάρχης γραφείου, θα είναι ένας περιφερειάρχης που θα είναι πάνω από τα έργα για να τρέξουν. Ξέρουμε πως πολύ καλά στοχεύει να κάνει κάτι τέτοιο και τις επόμενες μέρες στα εργοτάξια της Μεσσηνίας που πρόσφατα έχει επισκεφτεί. Και ο στόχος είναι τι? Να μην μείνουν τα έργα κουφάρια, να τρέξουν με καλύτερους ρυθμούς και πάνω απ' όλα να είναι έργα που δεν θα δημιουργούν ζητήματα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αυτά ο Δημήτρης Πτωχός θα έχει πρικοδοτήσει λίγο, τα έχει πάρει πρίκα από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή του Παναγιώτη Νίκα και πάρα πολλά έργα είχαν προβλήματα. Τώρα να μην λέω ποια είναι αυτά, νομίζω τα έχουμε δει, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί, καλές οι προσπάθειες που έχουν γίνει για να ενεργοποιηθούν ξανά, όμως δεν απέδωσαν καρπούς, σήμερα βλέπουμε να τρέχουν και τρέχει, να σου το πω έτσι, και ολόκληρο το επιτελείο του Δημήτρη Πτωχού, ήταν όλοι οι αντιπεριφερειάρχες εκεί. Ο κύριος Αναστασόπουλος, ο κύριος Αδαμόπουλος, να μην ξεχάσω κάποιον, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκτελεστικός γραμματέας, ο Γιώργος Σπίνος, όλα τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και φυσικά όλοι όσοι θα έπρεπε να είναι, γιατί τα έργα είναι πολύ σημαντικό να τρέξουν και να αποδίδονται τη στιγμή που πρέπει στους πολίτες και όχι
να μπαίνουμε σε διαδικασία αναθεωρήσεων και συμπληρωματικών συμβάσεων. Θα τα δούμε. Μακάρι έτσι να προχωρήσει και αυτό το έργο του διοικητηρίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είπες νωρίτερα τι σημαίνει αυτό και για την περιφέρεια Πελοποννήσου σε επίπεδο οικονομικό και σε λειτουργικό, γιατί όχι. Και βέβαια το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν 2 έτη. Τώρα να δούμε, ναι. Είπες τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτιμώ με τους ρυθμούς των εργασιών, εφόσον αυτοί πάρουν μια καλή χρηματορροή, δηλαδή, και δεν υπάρχει και θέμα και με την οικονομική απόδοση, ναι, έτσι. Ναι. Των πόρων που προβλέπονται για το έργο. Εφόσον λοιπόν πάρουν μια καλή χρηματορροή, τότε δεν αποκλείεται να τους δούμε μέσα αυτό το χρονικό διάστημα που είπες και να μην έχουμε άλλα παρατράγωδα. Πάντως είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο ούτε για χάσιμο χρόνο. Κλειστό κτίριο μιλάμε, δεν μιλάμε για κανένα δρόμο που ξαφνικά πέφτουν βροχές και κάτι έγινε. Μιλάμε για ένα κλειστό κτίριο που αυτή τη στιγμή έχουν τα πάντα στα χέρια τους. Ίσως, σου επαναλαμβάνω, το θέμα της γεωθερμίας να είναι ένα ζήτημα που μπορεί να εξεταστεί και με κάποιον άλλο τρόπο. Μακάρι να εξεταστεί για να εκμεταλλευτεί, να το πω έτσι, η προοπτική της πόλης της Καλαμάτας και το συγκεκριμένο χώρο μπροστά και ίσως με κάποιον τρόπο που τρέξει και η υπόθεση ενός υπόγειου πάρκινγκ. Παρένθεση, να σου πω, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα απόψε στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Ήταν το τριήμερο, έχουμε και την Πόπελια Καλαμάτας. Έβγαλα ένα κύριο μέχρι και η ΠΜΤ. Βλέπω υπήρξε απάντηση και από τον Περικλή Μαντά, Χαμούλης. Μάλιστα. Θέμη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γραφείο Ενοικιάσεων Οχημάτων Ace Transfer Παπαδημητρίου. Παρέχουμε γιοταχή, μίνιβαν 7 έως και 9 θέσεων και VIP Transfer. Παπαδημητρίου. Ένα όνομα που γράφει ιστορία και στις μετακινήσεις. Ace Transfer Παπαδημητρίου. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947 26 1251. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Βιοτεχνία ρούχων, εργασίας και διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογοτυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoor. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας.
Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάμιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Είμαι μια νέα γερή γυναίκα. Είμαι μια νέα δραστήρια γυναίκα με οστεοπαινία. Είμαι μια νέα γυναίκα με οστεοπόρωση. Θέλω να είμαι γερή, υγιής, δραστήρια. Ενημερώσω έγκαιρα και πρόλαβε. Πεταλούδα, Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Γεια σου, όμορφη. Είμαι ο Γιάννης από την Ελλάδα. Γνωρίζεις ελληνικά? Γεια. Τι θα γίνει, ρε? Θα βγάλουμε λεφτά? Ναι, ρε, θα βγάλουμε. Πόση ώρα έχω? Μία. Πάμε. Τι βλέπεις? Τότε μίλα. Αν έχεις πληροφορίες ή είσαι θύμα εμπορίας ανθρώπων, κάλεσε άμεσα στο 1109. Καλησπέρα και πάλι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Και είμαστε εδώ με τον κύριο Μίλτο Γιφτόπουλο, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Ελληνοπούλου. Και καλή Σαρακοστίνα. Καλή Σαρακοστίνα, βεβαίως. Προετοιμάζεται μια εκδήλωση, ο Σύλλογος Γονέων με το Σύλλογο Διδασκόντων μαζί, έτσι. Ναι. Γνωρίστε τους ντρέδες της ορεινής τριφυλίας, είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Ναι. Είναι αυτό που λέμε πάντα και που έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι κάποια στιγμή πρέπει οι νέοι να γνωρίσουν την ιστορία των Τρέδων. Ως Διοικητικό Συμβούλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου πήραμε μια απόφαση να διοργανώσουμε μια εκδήλωση όπου θα μιλήσουν δύο ειδικοί πάνω στο θέμα, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο Οθωμανολόγος, Τουρκολόγος, και η κυρία Μαρία Λιακάκη, ιστορικός και φιλόλογος. Θα μιλήσουν λοιπόν για τους Τρέδες. Με κοινό τα παιδιά αυτή τη φορά, και γονείς εννοείται, και παράλληλα με τη συνεργασία που έχουμε με το Σύλλογο Διδασκόντων, τα παιδιά έχουν ετοιμάσει παραδοσιακούς χορούς και ντρέδικους, αλλά και γενικά παραδοσιακούς χορούς. Έχουν ετοιμάσει και δύο δρόμενα να μας παρουσιάσουν και όλα αυτά θα γίνουν στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής την Παρασκευή στις 6 ώρα, με διοργάνωση, όπως είπα, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι επίκαιρη η εκδήλωση αυτή, εν όψη έτσι και της πετίου. Και εσείς, να πούμε ότι είσαστε και συντάκτης του βιβλίου «Τα Σουλιμοχώρια μέσα από τα Οθωμανικά Αρχεία». Μάλιστα. Που και μέσα από αυτά το έχουμε παρουσιάσει και το βιβλίο αυτό. Έχουμε και τους ντρέδες, που έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουν αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Όχι. Συνεπώς και μέσα από την εκδήλωση θα μάθουν και τα παιδιά την ιστορία μας, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο σκοπός, ναι. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, να πω στην πόλη μας, να πω στη Μεσσηνία, όπου μικρά παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, δεν είναι μόνο για το δημοτικό η εκδήλωση, εννοείται ότι είναι και για όλη την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, νέα παιδιά λοιπόν θα έρθουν
κοντά στους Δρέδες. Να γνωρίσουν τους Δρέδες, την ιστορία τους, τη συνεισφορά τους στην Επανάσταση, το πώς ζούσαν, την καταγωγή τους, ναι. Και όλα αυτά, όπως είπα, μέσα από την ομιλία των δύο εξαίρετων καθηγητών, της κυρίας Λιακάκη και του κυρίου Σταθακόπουλου. Βέβαια, στην εκδήλωση μπορεί να έρθουν και μεγάλοι, έτσι. Εννοείται. Η εκδήλωση είναι για όλα τα παιδιά, δεν ξέρουν. Είναι για όλα τα παιδιά με την ευρία έννοια. Σε όλες τις ηλικίες. Με την ευκαιρία να πούμε και δύο λόγια για τους Δρέδες. Ναι, εννοείται. Γιατί σε κάθε ευκαιρία πρέπει να μιλάμε για αυτούς, γιατί μέσα στα βιβλία δεν τους έχουν καταγράψει. Δεν τους έχουν καταγράψει, συνεχίζονται και γίνονται, πώς να το πω τώρα, αρκετές λάθος πράγματα στην ιστορία τους. Δηλαδή, οι Δρέδες στην κατάληψη της Καλαμάτας ήταν παρόντες με τον αρχηγό τους, τον Γιαννάκη το Μέλιο. Ουδέποτε, όποιος έχει βγάλει λόγο στις εκδηλώσεις της 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα, ποτέ δεν έχει αναφέρει ότι περίπου 200 Δρέδες με τον αρχηγό τους ήταν στη Βέργα, ξεφορτώνανε πλοία με πυρομαχικά και εννοείται μπήκανε μέσα στην Καλαμάτα υπό το Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Ποτέ δεν έχει υποθεί αυτό. Ποτέ δεν έχει ακουστεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση όλο αυτό που έχουν κάνει. Καταρχάς, να σας πω, το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν κάνει είναι ότι κάναν την πρώτη κοινωνική επανάσταση το 1834, ένα προήμιο του συντάγματος που πήραμε το 1843, με την επανάσταση του 1843. Αυτά είναι μεγάλα γεγονότα που έχουν γίνει και τα έχουν κάνει οι Μεσσίνοι, δηλαδή είναι της περιοχής μας. Και δυστυχώς δεν έχουν αναδειχθεί. Προσπαθούμε εμείς. Ναι. Έτσι. Έχετε κάνει όμως αρκετά βήματα. Κάνουμε έτσι. Βήματα. Και δράσεις κάνει... πολλές. Βεβαίως, βεβαίως. Πολλές δράσεις. Υπάρχουν και άλλοι φίλοι οι οποίοι προσπαθούν πάρα πολύ. Γνωρίζετε για το νόμισμα το Διεύρο που προσπαθούμε. Ναι. Υπάρχει μια γαλλική έκδοση για το Τι βιβλίο. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Υπάρχει μια στασιμότητα. Πιστεύω όμως θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Η γαλλική έκδοση του βιβλίου του Λευκώματος των Δρέδων. Είναι πολλές οι προσπάθειες που γίνονται και κοινός σκοπός είναι να αναδειχθεί η ιστορία των προγόνων μας, των Δρέδων, να μπει και αυτή στο πάνθεο των, να μπουν και αυτοί στο πάνθεο των ηρώων. Ναι, να μπουν και στα σχολικά βιβλία, βέβαια. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό γιατί όλα από εκεί ξεκινούν και είναι σημαντικό. Ναι. Μιλάμε τώρα για κάποιους πολεμιστές, χωρικούς, εγώ θα πω, οι οποίοι εδραίωσαν την Επανάσταση στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο. Πήραν μέρος σε όλες τις σημαντικές μάχες του αγώνα. Ήτανε πρώτοι, ποτέ ο Κολοκοτρώνης πάντα τους χρησιμοποιούσε σαν, πώς να το πω τώρα, σαν τα κομμάντα, να το πω έτσι, για τις δύσκολες αποστολές. Και αποτέλεσαν μαζί με τους Μανιάτες τον πυρήνα της Ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Πολύ σημαντικό. Και είναι και τιμή σας έτσι και τιμή όλων μας που το αναδεικνύετε όλο αυτό, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή δουλειά από την πλευρά. Γίνεται σοβαρή δουλειά και σας ξαναλέω, είναι η πρώτη φορά που καταφέρνουμε να κάνουμε μια εκδήλωση με κοινό μικρά παιδιά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έστω όσα παιδιά και να έρθουν, θα έρθουν κοντά, θα μάθουν για κάποιους ήρωες, θα γνωρίσουν μία ιστορία που δεν μπορούν να τους την πούνε εύκολα έξω, γιατί δεν υπάρχουν τα βιβλία, δεν είναι γραμμένα στα βιβλία. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, οι δάσκαλοι στο 7ο Δημοτικό, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις δασκάλες της 6ης Δημοτικού και τον γυμναστή του 7ου Δημοτικού, οι οποίοι πραγματικά έχουν αφιερώσει πολλές ώρες και για τους παραδοσιακούς χορούς και για τα δρόμενα που θα κάνουν, αλλά και έχουν μιλήσει στα παιδιά για τους Δρέδες, πήρανε στοιχεία, παρουσίασαν στα παιδιά και υπάρχει πραγματικά ενδιαφέρον από τα μικρά παιδιά για το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Την Παρασκευή λοιπόν στις 6 ώρα στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, ελεύθερη είσοδος για όλους. Θα δούμε έτσι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, θα παρακολουθήσει όποιος έρθει εκεί. Και θα μάθει και πολλά πράγματα της ιστορίας μας και είναι και σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Πέραν από την προσμονή που έχουμε να ακούσουμε τους ομιλητές να μας παρουσιάσουν τους Δρέδες, εγώ θεωρώ και προσωπικά εγώ, έχω μεγαλύτερη προσμονή να δω τι έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Βέβαια. Γιατί
Δεν έχουμε έρθει σε επαφή, δεν γνωρίζουμε τα παραδοσιακά τραγούδια που θα πούνε, θα χορέψουν, ο τρόπος που θα χορέψουν, το δρόμενο, όλο αυτό που θα κάνουν. Πιστεύω αυτό που θα παρουσιάσουν τα παιδιά θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί είστε πάντα δίπλα μας όσον αφορά την ιστορία των Τρέδων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5.30 το απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.